Έχουμε το Δόκτωρ Αναστάσιο Βεκρή μαζί μας, τον επιστημονικό διευθυντή βεβαίως της Advanced Hair Clinic και πλαστικό χειρουργό. Καλό μεσημέρι, γιατρέ μου. Χαίρετε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ μαζί μας, ειδικά για αυτά τα πολύ ωραία θέματα που κάθε φορά που συζητάμε γίνεται ένας χαμούλης. Σήμερα έχουμε τις τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών. Και την ώρα που το διάβαζα το θέμα, αναρωτιόμουν, μα υπάρχουν πολλές τεχνικές. Νομίζω ότι είναι μία. Και ότι είναι και δεδομένο ότι είναι αυτή μία. Τελικά όχι, δεν είναι μία, έτσι. Δεν είναι μία τεχνική. Οι τεχνικές αλλάζουν, οι τεχνικές μεταβάλλονται, οι τεχνικές προσαρμόζονται στα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Και σίγουρα σήμερα σε σχέση με κάποια χρόνια πριν έχουμε πολύ περισσότερα όπλα στο οπλοστάσιό μας για να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το ευρύ φάσμα που ονομάζουμε αλλοπαικίες. Γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εδώ δεν μιλάμε για ένα θέμα αισθητικής ή καλωτισμού. Αυτό μπορεί να φαίνεται. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ιατρικό πρόβλημα το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις έχει κληρονομικό γενετικό υπόστρωμα. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις μπορεί να είναι και πιο σύνθετες καταστάσεις. Στο άνοσες παθήσεις, παθήσεις που έχουν να κάνουν με διάφορα άλλα όργανα του σώματος, παθήσεις από φάρμακα, όπως επίσης και αλλοπαικίες από τραύματα ή εγκάβματα. Σε αυτό λοιπόν το γενικό πλαίσιο, όπως καταλαβαίνετε, κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός. Επομένως και οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε κάθε φορά είναι εξατομικευμένες και διαφορετικές. Η μεγάλη βέβαια πλειονότητα είναι αυτό που ονομάζουμε κληρονομική ανδρογενετική αλλοπαικία ή ανδρικού τύπου φαλάκρα, ναι, που πλήττει πάρα πολλούς ανθρώπους, και άνδρες και γυναίκες. Σωστό. Επειδή μιλήσατε για πολλές μεθόδους, νιώθω ότι ειδικά στο συγκεκριμένο κομμάτι γίνονται άλματα. Δεν είναι απλά ότι προχωράει η ιατρική, αλλά γίνονται άλματα. Εσείς, επειδή γνωρίζω πολύ καλά ότι φεύγετε σε συνέδρια, είστε και ομιλητή στα συνέδρια αυτά, και ήρθατε πρόσφατα από ένα συνέδριο παρόμοιο στην Αμερική. Εκεί, τι ακριβώς βλέπετε λέγοντας αυτό ότι γίνονται άλματα, γίνονται πρόοδος σε ένα τόσο πολύ σημαντικό κομμάτι, όπως είπατε και εσείς, γιατί νιώθω ότι είναι και το θέμα ψυχολογικό σε πολλές περιπτώσεις εκτός από ιατρικό για έναν άντρα, είτε μια γυναίκα, η τριχόπτωση και η αραίωση των μαλλιών. Η ψυχική μας υγεία είναι εξίσου σημαντική, ενώ όχι σημαντικότερη με τη σωματική υγεία. Ναι. Νους υγιής εν σώματι υγεία, έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόβλημα. Σωστό. Έχετε δίκιο ότι μόλις ήρθα από το παγκόσμιο συνέδριο που έγινε στην Αμερική, αλλιώς θα τα λέγαμε live στο στούντιο στην αγαπημένη μας Κύπρο. Ναι. Εξ αυτού οφείλω να σας πω ότι η πρόοδος που συντελείται σήμερα στον τομέα της συνολικής αντιμετώπισης της τριχόπτωσης είναι σε όλα τα στάδια. Από τη βελτίωση του εξοπλισμού με την εφαρμογή πλέον των λεγόμενων έξυπνων συσκευών που εφαρμόζουν μέσα και έχουν ενσωματώσει τεχνολογία artificial intelligence, τεχνητής νοημοσύνης, που μπορεί δηλαδή να εξατομικεύσει και να επιλέξει το κατάλληλο πρωτόκολλο, ναι, από τον ειδικό γιατρό πάντα, για τον συγκεκριμένο ασθενή. Τέτοια συσκευή φέραμε και εγκαταστήσαμε προσφάτως στο κέντρο μας στην Λεμεσό. Είναι αυτή η συσκευή που είχατε βάλει σε ένα story? Ακριβώς. Είναι αυτή η συσκευή. Είναι κάτι διαφορετικό και πρωτοπόρο από ό,τι κατάλαβα. Βεβαίως, διότι οι συσκευές αυτές επιτρέπουν να κάνουμε πράγματα που δεν γινόταν στο παρελθόν. Φερρυπίν, επιτρέπεται να δουλεύουμε καλή ώρα σε μια κυρία, σε μια γυναίκα που έχει μακριά μαλλιά, χωρίς να χρειαστεί να κουρέψουμε, να ξυρίσουμε την περιοχή την οποία δουλεύουμε. Να κάνουμε τη λεγόμενη long hair τεχνική, με μακριά μαλλιά. Επιτρέπει επίσης σε ασθενείς οι οποίοι στο παρελθόν δεν τους αγγίζαμε καν, όπως είναι οι ασθενείς που κατάγονται από την Αφρική, που έχουν πολύ σγουρά μαλλιά. Ναι. Αυτό ήταν σχεδόν απαγορευτικό στο παρελθόν να παρέμβουμε σε ένα τέτοιο κεφάλι. Τώρα πλέον κάνουμε πληθώρα τέτοιων περιπτώσεων. Όπως επίσης έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τη λεγόμενη τεχνική long hair preview. Τι θα πει αυτό? Μπορούμε να μεταμοσχεύσουμε μαλλιά σε μέγεθος φυσικό, ναι, ώστε ο ασθενής να δει την ημέρα του χειρουργείου αμέσως μετά την ολοκλήρωση πώς θα είναι προοπτικά στο μέλλον όταν ολοκληρωθεί η φύτρωση των μαλλιών. Αυτό το βλέπαμε πριν στους 8 μήνες έως ένα χρόνο μετά το χειρουργείο. Τώρα είμαστε σε θέση να το δούμε κυριολεκτικά την ημέρα του χειρουργείου. Αυτά έχουν κατορθωθεί χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία. Βέβαια, η σύγχρονη τεχνολογία προχωρά πάρα πολύ και στο κομμάτι και το διαγνωστικό με τις 3D απεικονίσεις που μπορούν να μας προβλέψουν τι ανάγκες έχει το κεφάλι μας και τι προοπτικές έχει μια αποκατάσταση. Ναι. Όπως επίσης και στο κομμάτι το θεραπευτικό. Γιατί εφαρμόζουμε πλέον τεχνικές που έχουν να κάνουν όχι μόνο με βελτιωμένες φαρμακευτικές αγωγές για την πρόληψη και σταθεροποίηση της τριχόπτωσης, αλλά ακόμη αυτόλογες μεσοθεραπείες με το πλάσμα του αίματος, με τα stem cells, τα λεγόμενα βλαστοκύτταρα, με τα εξωσώματα και πολλά άλλα που
είναι πολλά για να τα εξηγήσουμε σε μια σύντομη συνέντευξη. Πολλά είναι, πολύ χαρμόσυνα νέα είναι, γιατί μιλάμε για αυτό που είπαμε και πριν, ότι είναι άλματα, δεν είναι βήματα απλά της τεχνολογίας. Και εδώ αναρωτιέμαι, δηλαδή εσείς που έχετε τόση γνώση πάνω σε αυτό, νομίζω ότι είστε και ο ειδικός να μου απαντήσετε στο τι πιστεύετε ότι θα έρθει πιο μετά, γιατί ξαφνικά σκεφτόμουν εγώ ότι κάποτε λέγαμε μόνο τους πανού τα γένια δεν γίνονται. Έλα που γίνονται και τα γένια και τα φρύδια και πολλά πράγματα. Ισχύει. Καταρχάς, με τις τεχνικές που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, μπορούμε κυριολεκτικά να αποκαταστήσουμε την τριχοφυΐα σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματος χρειαστεί. Mm-hmm. Και φυσικά αυτό γίνεται και στο πρόσωπο και στα φρύδια και στο κεφάλι και οπουδήποτε άλλο. Στο μέλλον, αυτό που θα έρθει είναι μια μεγαλύτερη ακόμη ανάπτυξη των προληπτικών θεραπείων και της λεγόμενης αναγεννητικής ιατρικής. Θα μπορούμε δηλαδή, ίσως στα επόμενα λίγα χρόνια, με κύτταρα που προέρχονται από τον ίδιο τον οργανισμό, από τον ίδιο τον ασθενή, να μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την παραγωγή νέων τριχοφυλακίων ή να δημιουργήσουμε δεξαμενή για τριχοφυλάκια που απαιτούνται στη μεταμόρφωση μαλλιών. Αυτό, καταλαβαίνετε, θα φέρει επανάσταση στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης μελλοντικά. Mm-hmm. Οφείλω βέβαια να πω ότι ταυτοχρόνως, όπως γίνεται σε όλα τα κομμάτια όταν αναπτύσσεται μια νέα τεχνολογία, έχουμε μια μάχη, γίνεται μια ισορροπία. Απ' τη μία έχουμε τις καλές εφαρμογές, πυρηνική ενέργεια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Και απ' την άλλη έχουμε τις κακές εφαρμογές. Και οι κακές εφαρμογές έχουν το πρόβλημα τις μέρες μας ότι σε πολλές χώρες, φτηνούς προορισμούς, καλή ώρα η γειτονική Τουρκία, όπου προβάλλεται, υπερπροβάλλεται ο αριθμός, η φτηνή τιμή, χωρίς όμως να υπάρχουν ιατρικά εχέγγυα, χωρίς να υπάρχει καμία κάλυψη και εξασφάλιση της ασφάλειας του ασθενούς, με αποτέλεσμα να βλέπουμε ταυτοχρόνως, ενώ προχωράει η τεχνολογία, όλο και περισσότερες επιπλοκές από χειρουργία που γίνανε με κακό τρόπο σε μη authorized κλινικές. Οπότε εδώ μου δίνετε πάσα για να ρωτήσω κάτι. Τότε, ποιο είναι το συστατικό μιας επιτυχημένης ουσιαστικά μεταμόσχευσης μαλλιών? Πρώτα απ' όλα, η σωστή διάγνωση. Και η σωστή διάγνωση θα τεθεί από άνθρωπο ο οποίος είναι εξειδικευμένος πάνω στο αντικείμενο. Και εδώ δεν μιλάμε απλά για ένα πλαστικό χειρουργό ή ένα δερματολόγο, αλλά μιλάμε για άνθρωπο που ασχολείται συστηματικά με το κομμάτι της αντιμετώπισης των αλοπαικιών. Συμμετοχή στα διεθνή φόρα. Είναι δυνατόν να προσφέρεις λύσεις οι οποίες να είναι updated με τη σύγχρονη τεχνολογία και τη σύγχρονη επιστήμη, σωστό, όταν δεν συμμετέχεις στα διεθνή δρόμενα εκτός των ορίων της χώρας μας, στα στενά. Και κυρίως θα πρέπει και στο μυαλό του ασθενούς να υπάρχει ένα πράγμα. Πρώτα θα δω το γιατρό σε ένα ραντεβού ιατρικό, να ληφθεί πλήρες ιατρικό ιστορικό, κληρονομικό ιστορικό, να δούμε την κλινική εικόνα μαζί και να συζητήσουμε τη διάγνωση και από τι πάσχουμε και ποιες είναι οι πιθανές λύσεις, και μετά θα προβούμε στις συνήθεις, αλλά θα με επιτρέψετε λίγο, αφελείς ερωτήσεις. Ναι. Πόσο πάει η τρίχα, πόσο πάει το τριχοθυλάκιο, και αν θα γίνω σαν το Ρουβά, ή αν θα γίνω σαν τον Ευαγγελάκο, σαν τον Τζον Τραβόλτα. Αυτά, ξέρετε, χαριτολογώντας, απασχολούν πολλούς ανθρώπους, ειδικά τους νέους, και είναι συχνά ερωτήματα για μας. Αλλά για μένα, σαν ειδικό, το κύριο και σημαντικό είναι η σωστή διάγνωση. Είναι το πρώτο ραντεβού με τον ειδικό γιατρό. Και εκτός από ειδικός, είστε και τρομερός γνώστης της συγκεκριμένης περίστασης, της τριχόπτωσης, της μεταμόσχευσης μαλλιών και όλα τα σχετικά. Θέλω να σας ρωτήσω εσείς, τι συμβουλή θα δίνατε είτε στους άντρες είτε στις γυναίκες για το θέμα της τριχόπτωσης και της αρρέωσης? Καταρχάς, θα εκπλαγείτε να σας πω ότι αφορά ένα τόσο μεγάλο ποσοστό ανδρών και γυναικών. Προσεγγίζει για τους μεν άντρες άνω των 20 ετών περίπου το 70%. Ναι. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στο Skype. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Απλά δεν έχετε μάλλον εικόνα. Δεν έχουμε την εικόνα, αλλά σας ακούω. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι για τους μεν άντρες είναι το 70-80% των ασθενών, για τις δε γυναίκες άνω του 50% σε διάφορες ηλικίες που αντιμετωπίζονται σε κάποιο βαθμό πρόβλημα τριχόπτωσης. Επομένως, είναι πάρα πολύ σοβαρή η προσπάθεια διάγνωσης για να δούμε ποιο είναι το αίτιο και να το αντιμετωπίσουμε κατάλληλα. Σε αρχικό στάδιο, σίγουρα με φαρμακευτικές αγωγές και με τη βοήθεια των αυτόλογων μεσοθεραπείων. Αργότερα ενδεχομένως και με μεταμόσχευση μαλλιών. Εμένα, γιατρέ μου, θα σας πω ότι κάθε φορά έτσι που κάνουμε τέτοιες συζητήσεις και γυρνάτε από κάποιο συνέδριο, με κάνετε και λίγο πιο χαρούμενη. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει λύση. Αυτό είναι το σημαντικό. Λύσεις πάντα υπάρχουν. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και πρέπει να έχουμε αισιοδοξία, γιατί και η επιστήμη προχωρά
Και εμείς είμαστε ακριβώς αφοσιωμένοι πάνω στο αντικείμενο αυτό και προσπαθούμε πάντα για ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό πηγαίνουμε και πάντα στους ειδικούς. Έτσι πρέπει. Ευχαριστούμε, γιατρέ μου, πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα.